Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, ο ελληνικός λαός, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, διότι το ακούτε όπου πάτε και όπου σταθείτε, λέει: εγώ δεν αρνούμε να πληρώσω. Δεν αρνούμε να πληρώσω το εισιτήριό μου ή τα διόδια μου. Αλλά δεν μπορώ αυτές τις υπερβολικές αυξήσεις, οι οποίες συνδυάζονται με τη μείωση μισθών, εισοδημάτων, τα ξέρετε όλα αυτά. Γιώργο, άκουσε ποια μήπως τα έχουν πράγματα. Υπερβάλει. Αυτό το ψέμα, ναι, δεν μπορώ να το μεταφέρω από τα δικά μου χείλη και όλη αυτή την παραπληροφόρηση. Η Ευρώπη έχει ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση, ναι, για να μπορέσει να συνεχίσει να την βοηθάει, ότι ο μέσος όρος του κατακεφαλής εισοδήματος από 24.000 ευρώ που πρέπει, είναι σήμερα, ναι, πρέπει να κατέβει στις 17, δηλαδή στα 2 τρίτα. Θα πτωχεύσουμε όλοι, Γιώργο. Η Mercedes θα γίνει η Opel, η Opel θα γίνει Fiatάκι, το Fiatάκι θα γίνει πατίνι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, ποιος θα πονέσει περισσότερο? Ο πιο αδύνατος. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Μην την αλλάζουμε. Εφόσον δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το νόμισμα, έπαψε να είναι εθνικό, ερήμην του ελληνικού λαού, γιατί δεν έγινε δημοψήφισμα τότε από τον κύριο Σιμίτη, θα υποτιμηθεί εσωτερικά η ζωή μας. Από εκεί πέρα, θα γκρινιάξουμε, θα φωνάξουμε, θα φλεντάξουμε. Δύο λύσεις έχουμε. Ή θα προσαρμόσουμε τη ζωή μας σε αυτή την νέα τάξη πραγμάτων, ή θα επαναστατήσουμε και θα κάνουμε την ισία τη χώρα. Εγώ ανάμεσα στα δύο, δυστυχώς για κάποιους, προτιμώ την προσαρμογή, όσο επώδυνη και κοπιαστική να είναι. Φοβούμαι λοιπόν ότι η εξέγερση δεν θα προσφέρει, δεν θα λύσει προβλήματα, αλλά θα επιδεινώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς λοιπόν λέτε ένα πλαίσιο ότι ναι, ακολουθούμε αυτό το πρόγραμμα, κάπως ελαφρύτερο, κύριε Πρόεδρε, διότι εδώ, Γιώργο, υπάρχει ένα βάρος και το έχετε πει 100 φορές. Ναι. Μα δεν με κατάλαβε. Δεν είναι στο χέρι μας. Δεν είναι στο χέρι μας. Δεν είναι στο χέρι μας, θα πούμε, αντί για να πληρώσουμε σε 30, να πληρώσουμε σε 50 ή σε 40. Γιώργο μου, δεν κυβερνάμε τη χώρα η πολιτική. Αλλά δεν κυβερνάει η εκτελεστική εξουσία. Ναι. Κυβερνάει η Τρόικα. Μάλιστα, αυτό είναι. Και αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι λίγο. Σε λίγο η κυρία Μέρκελ, ναι, θα επιβάλλει επίτροπο σε κάθε υπουργείο, ο οποίος θα αναφέρεται. Δηλαδή, αυτό που γινόταν επί 7 ετίας, μάλιστα, θα γίνει τώρα με το γερμανό.